Στον Δίνο Ράτζα. Ναι, παππού, 4 πόντους νικάμε. 1 και 14. Παππού, παίζουν διπλή ζώνη. Θα τους πάρουμε με τα τρίποντα. Έλα. Έσπασε τον ταμπλό, μαλάκα. Συμπλήρωσε καθώς τη 10 του δευτέρου. Σηκώ. Έλα, γόρι μου, πάρ' το. Δώστε ένα πακέτο τσιγάρα από αυτά. Α, και ένα αναπτήρα δώστε μου. Να και όλο πήρας. Εσύ δεν είσαι που έζουν στη φωτιά στην τηλεόραση. Ναι, γι' αυτό πήρα αναπτήρα για να τις ξαναβάλω, να τις ανάψω, να βλέπετε, να το ευχαριστηθείτε. Πού είναι? Ποιος? Α, είναι στο κόμμα. Το γραφείο σας μέσα. Να μην με ενοχλήσει κανείς. Τι λέει το κέντρο? Αποκαθίστανται, κύριε προϊστάμενε, οι γραμμές επικοινωνίας. Αποκαθίστανται ομαλά. Ομαλά. Ας ελπίσουμε. Όταν έχουμε πλήρη αποκατάσταση, πες μου. Μάλιστα. Θέλετε κάτι άλλο? Παρά αυτό. Να φύγει από πάνω μου, καλού κακού. Κύριε Νικόλα, ο κύριος Νικόλας δεν είστε? Καλά, εμένα δεν με ξέρετε. Δεν έτυχε. Ποια είστε? Σήμερα το πρωί μου λέει ο Θοδωράκης, τρέξε! Τρέξε, Αθηνούλα μου λέει, τρέξε να δεις τη τηλεόραση πώς καίγεται το κουνιάδο της Αμαλίτσας. Τι χαρές, λέτε για το πρωινό σου, ξέ. Συγγνώμη κιόλας που σας το θυμίζω, αλλά εγώ έτσι σας γνώρισα. Τρέχω λοιπόν, ποιος είναι Θοδωράκη μου, του λέω, ναι μου λέει. Και μου δείχνει εσάς το κελί. Την ώρα που, ξέρετε, δεν ξέρω πώς να σας το πω, την ώρα που ξεχέζατε εκείνον που σας έπαιρνε συνέντευξη. Αυτό που λέτε έπρεπε να κάνω, μαντάμ. Αλλά πρόλαβα ο Μάγκας και την κοπάνη Σέγκερα. Να με συγχωρείτε κιόλας για τις εκφράσεις μου, αλλά είμαι ενθουσιασμένη. Εγώ δεν σας ήξερα. Άκουγα για σας. Τώρα όμως που σας γνώρισα, δηλώνω καταγοητευμένη. Να καίει η φωτιά στο βάθος. Και εσείς απτόητος να τους τα λέτε έτσι κατάμουτρα. Γιατί έτσι είναι. Κάποιος πρέπει να τους τα πει επιτέλους. Ξύπνησε ο Νέρωνας μέσα μου, βλέπετε. Μόλις είδα τις φλόγες, ξελαμπικάρει στο μυαλό μου, καταλαβαίνετε. Έλατε τώρα, καλέ, τι κάθομαι και σας λέω. Περάστε μέσα. Το παιδί είναι μια χαρά, ε. Είναι πάνω, με το μάνθο. Βλέπει μπάσκετ. Ναι, θα πάω. Κάπου σας έχω ξαναδεί όμως. Το πότε δεν μπορώ να θυμηθώ. Οι άνθρωποι συναντιόμαστε στον δρόμο. Μπορεί κάπου τυχαία. Μπορεί. Καλά, ε! Και ο Ανέστης, ο αδελφός σας, τι καλό παιδί! Και όμορφο! Καλά, η Αμαλίτσα είναι ξετρελαμένη μαζί του. Είναι και η μαμά σας μέσα. Μπα, έχουμε απαρτία. Καλή, τι κάθομαι και σας λέω τώρα, να πάω να χτυπήσω εγώ να σας ανοίξουνε. Ένα λεπτό, κυρία. Αθηνούλα. Αθηνούλα Δελισταύρου. Ξεχάστηκα και με χαζή. Εγώ είμαι θεία της Αμαλίτσας. Ναι, είμαι η νύφη της Ολυμπίας. Έχω παντρευτεί τον αδελφό της. Το Θοδωράκι είναι άντρας μου. Χαίρο πολύ. Εγώ να δείτε. Λοιπόν, κυρία Αθηνούλα. Ναι. Θα πάρω κάτι πράγματα από τα μάξι πρώτα και μετά θα χτυπήσω εγώ. Καλά, όπως θέλετε. Να φύγω τότε κι εγώ να πάω στο καφενείο, γιατί με αυτά και με αυτά άφησε το Θοδωράκι μόνο του και θα γίνεται εκεί. Θα σας ξαναδώ αργότερα, έτσι. Βεβαιότατα. Χαίρετε. Και χάρηκα. Και να σας πω, καλέ, μη στεναχωριέστε. Εσείς να είστε καλά. Με ένα δανειάκι πέρα θα το κάνετε καλύτερο από πριν. Καλύτερο. Θα κάνω για μια πισίνα δίπλα στο πηγάδι. Πώς το λέτε. Ναι. Χαίρετε. Στο καλό. Φύλαξέ μας, Θεοτόκε, από τα χειρότερα. Σώσον ημάς, Ιε Θεού. Σώσον δεν λες τίποτα, συμπεθέρα. Και σώσον και ελέησον και διαφύλαξον ημάς, γιατί χάλια μας βλέπω να εξελισσόμεθα. Ησυχία! Προσευχόμεθα! Ησυχία δεν έχει αυτός ο πεθερός μου. Έβαλε το παιδί με το ζόρι να βλέπει αγώνα. Ας το ήσυχο το παιδί. Ύστερα από όσα τράβηξε, καλό του κάνει να χαζεύει μπάλα. Ξέρει τι κάνει ο παππούς. Ω, να φτιάξω λίγο κοτοπουλάκι. Να φάει, να δυναμώσει.